Λοιπόν, σηκωθήκαμε. Σηκωθήκαμε. Ήταν πολύ σοβαρό το θέμα. Θέλω να ρουφηχτώ. Σηκωθείτε όλοι, παιδιά. Όρθιοι όλοι. Όρθιοι όλοι. Πάμε. Πάμε. Χειροκρότημα. Στον κύριο Κλέαρχο. Μπράβο. Είναι συνηθισμένο σε πια. Καθημερινό πια φαινόμενο αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Κλέαρχο. Εμφανίζεσαι και χειροκρότημα. Ξεσηκώνεται το πλήθος. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Να φτιάχνετε διάθεση. Περπατάς και ανοίγουν δρόμοι. Μόνο! Χτίζονται γέφυρες. Ανοίγει ο ουρανός. Άνοιξε και ο αισθμός της Κορίνθου μέχρι ανοίγει ο Ζοβερνάη. Ο Χριστός και η Παναγία. Σημαντικό, σημαντικό για τον αισθμό της Κορίνθου. Κλέα, τι κάνετε, κύριε μου. Καλημέρα, εσείς πώς είστε. Είσαι ο μόνος που κάνει διεθνή καριέρα. Αυτό διεθνή. Μπορούμε να το αποδείξουμε. Όχι, έχουμε και διεθνή καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Όχι. Έτοιμοι. Μετά την αναβίσεις εσύ, ας πούμε. Σκηνοθέτης. Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι μετεωρολόγος? Θοδωρής Κολυδάς, Γιάννης Καλιάνος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Λοιπόν, Γρηγόρη, ο Γιάννης Καλιάνος είναι, σίγουρο. Τον Κλέαρχο Μαρουσάκη τον έχω ακούσει, αλλά δεν θυμάμαι αν είναι μετεωρολόγος ή αθλητικογράφος. Τους άλλους δύο δεν τους γνωρίζω. Εδώ μάλλον θα χρειαστώ κάποια βοήθεια. Ποια βοήθεια? Ο Κλέαρχος. Κυρία μου. Ακούστε με, κυρία μου. Σημασία. Φίλε Γρηγόρη, χαιρετισμούς στον Γρηγόρη. Γεια σου, Γρηγόρη μας, καλημέρα. Κυρία μου, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης είναι πολιτικός. Πέσω τα έξω και στα δύο. Ακριβώς, είναι και τα δύο. Ούτε μετεωρολόγος είναι, ούτε αθλητικογράφος. Είναι η επόμενη μέρα. Έτσι. Να σου πω κάτι όμως. Άκουσαμε. Το θετικό. Ήξερε τον Καλιάνο. Ότι μας ήξερε έτσι. Μας ήξερε έτσι. Ήξερε εσένα, μπράβο. Σημαντικό. Άρα για την καριέρα που κάνεις, πρέπει να κοιτάμε το δάσος και όχι το δέντρο. Αυτό είναι σημαντικό. Τον έχω ακούσει και λέει. Γιατί άλλο θεό τα πλησιάζει στην κάλπη, σημαντικό να γνωρίζει τον άλλο. Δηλαδή, άμα τη λέγανε μετεωρολόγο Κλέαρχος Μαρουσάκης, θα λέγω εκεί. Έτσι, έτσι. Ακριβώ. Κλέαρχε, άκουσα. Γι' αυτό το κοιτάμε σφαιρικά το λόγο. Έχει απογειωθεί. Πολύ ψηλά. Διακαναλικά πλέον. Ερώτηση στον εκατομμυριούχο. Ναι, ναι. Έτσι. Σημαντικά πράγματα. Διακαναλικός πλέον. Επίσης πολύ υψηλή αναγνωρισιμότητα. Καταρχήν αποθεώνεσαι. Εμένα, εσά του λένε. Για τον Κλέαρχο μου λένε. Πάντω, όπως θα θέλω βρεθώ. Μου λένε πολύ τρυφερά λόγια για σένα. Είσαι η φίλη μου του Ολυμπιακού. Πολύ τρυφερά. Και εμένα, να σου πω. Με μεγάλη αγάπη μιλάνε για σένα και για την Γεωργαντή μιλάνε με αγάπη. Αλλά κυρίως για σένα με πολύ αγάπη. Συνάντησα στη Φωκίωνο σε έναν ωραίο καλλιτέχνη. Καλλιτέχνη, κανονικό καλλιτέχνη. Ο οποίος ζωγράφησε εκεί πέρα και τα λοιπά και μου λέει. Σας βλέπω κάθε πρωί για τις ατάκες του Παναγιώτη και λέω αλήθεια τώρα. Αλήθεια, και σε κατά άλλο. Και μου λέει τον έχω στην καρδιά μου τον Παναγιώτη. Και εγώ σε έχω στην καρδιά είδες, μου ανθρωπέμου. Και εγώ σε έχω ανθρωπέμου. Θα σε πάω έτσι, να αγοράσεις έργα του κυρίου. Είναι υπέροχος. Υπέροχος. Να πάμε. Λοιπόν. Εμένα μου λένε ο Κλέαρχος, γιατί δεν ξεκινάει ο Μόνος είσαι. Παντού Κλέαρχος. Ο μόνος που δεν έβγαλε ανακοίνωση εχθές για τον ανασχηματισμό του Πασόκ είσαι εσύ. Είμαι εγώ. Έχεις κάτι να πεις. Αλήθεια είναι αυτό. Έχεις κάτι να πεις. Εντάξει, έπρεπε να γίνει ο ανασχηματισμός εφόσον αλλάζει λίγο η όλη διαδικασία. Σωστό δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Οι αλλαγές έγιναν. Το άνοιξε καλά το χαρτί ο πρόεδρος. Τώρα αυτό δεν μπορώ να πάρω θέση. Είναι προσωπικό το θέμα, προσωπικές επιλογές. Θα το κρίνει στην πορεία του κιόλας. Βέβαια. Να δουλέψει λίγο, να λειτουργήσει. Είναι προσωπικές επιλογές του πρόεδρου του Πασόκ. Συμφωνείς με την κριτική του κυρίου Δούκα που λέει ότι έπρεπε αλλιώς να μην είναι μόνο πρόσωπο, είχε στρατηγική. Γιατί Διαμαντοπούλη το λέει μεταξύ μας. Εντάξει, και θα μπορούσε να έχει κάποια βάση, γιατί όχι, αλλά από εκεί και μετά τις αποφάσεις. Τις αποφάσεις τις παίρνει ο πρόεδρος. Είναι γεννημένος γι' αυτό. Και με τον Δούκα. Είναι γεννημένος. Συμφωνείς είναι ότι ο Χριστίδης θα έπρεπε να είναι στο όργανο ενδεχομένως? Τώρα αυτά δεν τα μου πεις. Εντάξει, μου έστε δύσκολα. Αυτό το υποκολοκυθάς. Δηλαδή, υποκολοκυθάς. Δεν το γνωρίζω. Όσο αθλητικογράφος θα πεις κάτι άλλο. Να πούμε για μπάσκετ, να πούμε τι είχαμε χτιστεί. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε, γνωρίζω. Ο Παναθηναϊκός τον κέρδισε. Κέρδισε 20 πόντους στην Ελλάδα. Και οι δύο κοντά στους 20 πόντους ήταν. Το είπε πολύ σωστά. Δηλαδή είναι ο πρώτος άνθρωπος που βλέπω να συμφωνεί και με τον Ανδρουλάκη και με τον Δούκα. Βλέψε εδώ, Να βλέπετε όλοι. Βλέψε, θα παρουσιάσουμε τα αθλητικά. Είναι σε απόλυτη ετοιμότητα πάνω, ε. Εντάξει, αυτό δεν είναι κοντρόλ. Αυτό δεν είναι κοντρόλ. Είναι. Σε έπαιζε στη δύσκολη και καυτή δράση καρδίτσα. Παιδάκι μου, είναι το κοντρόλ για την αποχή. Έλα ρε Σάσα, παιδάκι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο. Έλα, πάμε. Πες μια καλημέρα στον Σάσα. Πρωινή.
Καλημέρα σας. Ότι ο Σάσα Βεζέγκοφ ξυπνάει 6 ώρα το πρωί και ανοίγει αμέσως το όπεν να σε δει. Δηλαδή... Μπορεί να το ξαναδεί. Να το βλέπει μετά στο ναι, σιγά, το βάζει. Εγώ για πάνε ενδεχόμενο, γεια σου Σάσα. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ανεβάζουν στροφές σιγά-σιγά, στρώνουν οι ομάδες. Παιχνίδι με παιχνίδι. Έμπειρος αθλητικογράφος. Βοηθάει και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Βοηθάει πολύ και η Ευρωλίγκα. Βέβαια τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα είναι πιο έτσι ζώρικα. Και σχόλια. Και οι ομάδες δένονται. Αύριο έχει και Μπάγερν Μπαρτσελόνα. Εντάξει, μετά θα στα πει σε μήνα, θα κουμπίσει ναι, σε μήνα. Εσύ είσαι και. Πώς το βλέπεις, και με την Μπάγερν και με την Μπαρτσελόνα, φαντάζομαι. Ναι, είμαστε πάντα. Και με την Μπαρτσελόνα και με την Ρεάλ και με την Μπαρτσελόνα. Εγώ είμαι υπέρ της Μπαρτσελόνα, πιστεύω την Μπαρτσελόνα. Έλα, ρε, Γλεάρχε, στην καρδιά μου σε έχω. Πήρε θέση. Λοιπόν, γι' αυτό και πηγαίνουμε μαζί. Πηγαίνουμε μαζί. Άλλωστε προχωράμε μαζί. Έτσι, μαζί θα προχωρήσουμε. Έτσι, μαζί. Για μια νέα Ελλάδα. Εννοείται, για μια νέα Ελλάδα. Για μια νέα καλύτερη Ελλάδα. Για μια νέα σαν καλύτερη. Σήμερα γύρισε από το Χέρφιλντ του Ανδρέας Παπανδρέου. Σου θυμίζω. Σωστό. Εντάξει. Σαν σήμερα έκανε και το νεύμα. Έκανε έτσι. Το περίφημο νεύμα. Κάνε ένα νεύμα να ξεκινήσει ο καιρός. Προχωράμε. Πάμε λοιπόν σαν του καιρού. Πάμε. Ωραία.